το Ηνωμένο Βασίλειο δεν φαίνεται πρόθυμο να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυράβλους Storm Shadow για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος χωρίς τη συμμετοχή άλλων χωρών. Για το λόγο αυτό, η Βρετανία καταβάλει προσπάθειες να παρακινήσει και άλλες χώρες να αναλάβουν την ευθύνη για μια τόσο ρυψοκίνδυνη απόφαση. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ισβέστια, ο Ρώσος πρέσβης στο Λονδίνο, Ανδρέι Κέλλιν, έκανε σαφές ότι η παράδοση συστημάτων μεγάλης εμβέλειας στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν εξαρτάται μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από τη συνεργασία με τη Γαλλία και την Ιταλία, που παρέχουν σημαντικά εξαρτήματα. Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι η αποτελεσματικότητα των πυράβλων Storm Shadow από τις πληροφορίες που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα να επιτραπεί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσουν ξένα συστήματα μεγάλης εμβέλειας βαθιά στο ρωσικό έδαφος παραμένει ένα από τα πιο πιεστικά και εμπεριέχει προφανείς κινδύνους κλιμάκωσης. Οι Βρετανοί το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Μη θέλοντας να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο μόνοι τους, προσπαθούν να ενθαρρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερους εταίρους να λάβουν επικίνδυνες αποφάσεις, τόνισε ο Ρώσος διπλωμάτης. Ο Ανδρέι Κέλλιν σημείωσε ότι παρά τα εχθρικά βήματα της Μεγάλης Βρετανίας, δεν υπάρχουν προς το παρόν επαρκείς λόγοι για τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των κρατών. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια η αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών έχει πρακτικά εκλείψει.